Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, να είστε καλά. Κύριε Κοκοτσάκη, υπάρχουν δύο υπομνήματα που βλέπω ότι παίζουν σε όλο τον αθηναϊκό τύπο. Θα ξεκινήσω από το πρώτο. Το πρώτο είναι για νέα επανάληψη, μάλλον για επανάληψη και μάλιστα αξιόπιστης δειγματοληψίας που αφορά τα μέταλλα, το λέω έτσι απλοϊκά να το καταλάβει ο κόσμος, στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Για ποιο λόγο? Πριν σας πω αυτό, μου επιτρέπετε να πω κάτι προσωπικό. Παρακαλώ. Θα άξιζα, δε, πολύ ενδιαφέρον. Ξέρω ότι οι ακροατές σας θέλουν να πληροφορηθούν επί των ερωτημάτων. Αλλά απευθυνόμενος στο συνέστημα και την συνέστηση των ιδίων των ακροατών σας, θέλω να τους πω ότι εμείς δεν είμαστε μηχανές. Άνθρωποι είμαστε. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτοί οι άνθρωποι, που δεν έχουμε και καμία εργολαβική σχέση με τον οποιοδήποτε, οι απόψεις μας, οι θέσεις μας δεν υπακούν στις σκοπιμότητες. Καμία. Από τη στιγμή λοιπόν κάθε φορά που έχουμε κάποια ανακοίνωση, υπάρχει από τη μεριά κάποιον που δήθεν εκπροσωπούν συγγενείς και αρχίζει ένα γαϊτανάκι τρολαρίσμα. Επίσης, διαπιστώνουμε ότι οτιδήποτε ή τα περισσότερα από όσα στοιχεία μας κάποιος θεατής ή ακροατής ανεβάσει στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, τα ελληνικά hoax κατευθείαν του βάζουν μια σφραγίδα πάνω ψευδής είδηση. Και επίσης διαπιστώνουμε ότι σε αυτή την επιτροπή, δεν ξέρω, επιστημονική επιτροπή των ελληνικών hoax, υπάρχει ένα πρόσωπο, το οποίο πρόσωπο ταυτόχρονα εκπροσωπεί και κάνει εκθέσεις υπέρ κάποιων συγγενών. Αυτό το λέω για να ενημερωθεί ο κόσμος. Δηλαδή έχει σύγκρουση συμφερόντων, μου λέτε. Προφανώς, και για να καταλάβει ότι η δική του η γνώμη θα είναι πολύ καλή και η δική μας κατεβαίνει από τα hoax. Αυτό αναφέρω ως γεγονός χωρίς να κάνω καμία κρίση και οφείλουν και οι ακροατές σας, αλλά κυρίως οι ελληνικές αρχές. Αυτό σαν πολίτης αυτής της χώρας ζητάω εκ μέρους των δύο εκλεκτών συναδέλφων και συνεργατών μου κάποιος να μας υπερασπιστεί, αδερφέ, διότι και από την μεριά των εντολέων μου δεν γίνεται αυτό που πρέπει, ούτε τις εκθέσεις μας να υπερασπιστούν, αλλά ούτε και εμάς τους ίδιους. Αυτά είχα να πω. Σαφές τι γίνεται, το έχουμε καταλάβει τι γίνεται, γιατί άμα είσαι ξερά τεχνικά και δεν σε ενδιαφέρουν τα άλλα, υπάρχει θέμα. Πείτε μου λοιπόν, γιατί ζητάτε νέα δειγματοληψία επί της εμπορικής, επί των μετάλλων? Τι περιμένετε από αυτό δηλαδή? Και μάλιστα διαβάζω εδώ, έτσι όπως είδα χθες το βράδυ, το βρήκα σε κεντρικό site, να λέτε ουσιαστικά να αφήνετε, όχι σπόντες, ευθέως να λέτε, να εξακριβωθεί η τύχη του κοντέινερ που ήταν τοποθετημένο πάνω στο βαγόνι νούμερο 4 της εμπορικής και το οποίο είχε τα διακριτικά OCCL. Δηλαδή τι έγινε, λείπει και κοντέινερ? Κύριε Γιώργο, έχουμε κληθεί επανειλημμένος στο δημόσιο λόγο και στη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών, έχουμε κληθεί επανειλημμένος, αφού μας προσάπτουν ότι λέμε σαχλαμάρες, να αποδείξουμε τι γίνανε αυτά τα δύο κοντέινερ, εξαϊλώθηκαν, είναι το ερώτημα. Είναι λογικό το ερώτημα. Εμείς λοιπόν επ' αυτού, ως θεσμικοί παράγοντες, έτσι πιστεύω ότι είμαι εγώ, συνεργάτης κατά μία έννοια του κυρίου Ανακριτή, έχουμε δώσει στον κύριο Ανακριτή τι ακριβώς είναι αυτό που αναζητούμε. Πρέπει, ήρθε η ώρα λοιπόν, να το πω και στους ακροατές σας. Πράγματι είναι δύο τα κοντέινερ τα οποία αναζητούμε. Το ένα δεν εξαερώθηκε ούτε εξαϊλώθηκε. Έμεινε στον τόπο του συμβάντος. Ήταν και είναι, αν υπάρχει ακόμα, το κοντέινερ, το εμπορευματοκιβώτιο κατά την σιδηροδρομική ονομασία ή την ονομασία της Hellenic Train, με τα διακριτικά που λέμε εμείς, OCCL, το οποίο ήταν τοποθετημένο και προσδεμένο στην πλατφόρμα νούμερο 4. Τι το ενδιαφέρον έχει αυτό? Αυτό έχει όλα τα σημάδια της έκρηξης την οποία αναζητούμε, έκρηξη η οποία όντως εξαφάνισε το κοντέινερ που περιείχε τα υλικά μεταφορά. Δεν το εξαφάνισε με την έννοια της εξαήλωσης. Αυτά από κατασκευής τους είναι έτσι ότι αν τους συμβεί το παραμικρό διαρροής, εννοώ, θα πρέπει για να ελαχιστοποιήσουν τις όποιες υλικές ζημιές στην περίμετρο να γίνουν πολλά κομματάκια. Τι ψάχνουμε λοιπόν? Μήματα μετάλλων τα οποία σφινώθηκαν ένθεν κακίδεν. Λοιπόν, αυτά έχουν σφινώθει κατά τη δική μας ταπεινή γνώμη στο σκάφος της μηχανής, της δεύτερης μηχανής της εμπορικής αμαξοστοιχίας, και γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι τρύπες.
Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και τα χαρτιά μας να γράφουμε να γίνει μηχανολογικός έλεγχος πάνω στις τρύπες αυτής της άκαυστης και ανεπηρέαστης από σύγκρουση μηχανής, και ας λένε όλοι οι άλλοι ότι αυτή συγκρούστηκε που δεν συγκρούστηκε. Ούτε αυτό το αίτημά μας έγινε δεκτό, αλλά ούτε και το αίτημά μας για αναζήτηση του OCCL container, το οποίο φαίνεται σε όλες τις φωτογραφίες να κυριαρχεί στο πεδίο και το οποίο ουσιαστικά έχει εξαφανιστεί. Την αναζήτηση του κοντέινερ αυτού ή των στοιχείων που αποτελούν, γιατί πάνω του φαίνεται στις φωτογραφίες ότι είναι σφηνωμένα αντικείμενα, τα οποία πιθανόν είναι αυτά που αναζητούμε. Όπως και αυτοί οι κύριοι με τα full face, με τις φωτογραφίες που δημοσιεύσαμε, να είναι στο πεδίο και να αλλιεύουν κατά τη γνώμη μας τέτοιου είδους αντικείμενα και τα οποία εξαφανίστηκαν. Αυτά τα έχουμε θέσει πολύ έγκαιρα και ζητήσαμε με προηγούμενο αίτημά μας, πως έχουμε το δικαίωμα. Δεν το κάνουμε για τη δημοσιότητα. Αυτό το δικαίωμα έχουμε. Δεν είμαστε βέβαια ούτε αυτό το αμερικάνικο γραφείο του FBI, ούτε είμαστε, πώς τους λένε, detectives. Είμαστε δύο-τρεις άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην ανέβρεση αλήθειας. Αν αναβγάλει ένα δελτίο αναζήτησης, αν γίνει μια προκαταρχική εξέταση, δεν ξέρω τι άλλο, να ψαχνούν αυτά. Όσον αφορά τα δείγματα, σκεφτήκαμε, ο μηχανολόγος και μεταλλιολόγος, μεταλλουργός, ο οποίος έχει αυτές τις γνώσεις, ότι αν πάρουμε δείγμα από τα μέταλλα και δούμε το βάθος καύσης και το είδος της καύσης, από αυτό και μόνο το γεγονός θα καταλάβουμε τι υλικό προκάλεσε τις όποιες ζημίες στο μέταλλο. Ζητήσαμε λοιπόν και καταγράψαμε προς τον κύριο ανακριτή αυτό του είδους ο δειγματισμός να γίνει με παρουσία ειδικού πραγματογνώμονα μεταλλουργού, τι πιο λογικό, ο οποίος να υποδείξει στο χημείο από πού να κάνει δειγματισμό, από πού να αφαιρέσει, αποκλειόμενου της απόξεσης και του τροχού. Διότι η απόξεση θα φέρει το πάνω κάτω, θα τα ανακατέψει, δεν θα ξέρουμε ποιο είναι η επιφάνεια και ποιο είναι το βάθος. Και ο τροχός θα αυξήσει τη θερμοκρασία και θα λιώσει το δείγμα. Απέναντίας, διατάχθηκε την περιμένη Παρασκευή και έγινε η δειγματοληψία ακριβώς το αντίθετο με αυτό το οποίο είχαμε πει. Δηλαδή, πώς έγινε? Αυτό το λόγο με τροχό. Ζητάμε την επανάληψη. Με τροχό έγινε. Έγινε με απόξεση. Ο τροχός δεν χρειάζεται, γιατί δεν χρειάζεται να πάρουν βάθος. Αφαιρέσανε λοιπόν το ξύσιμο από πάνω μετά από 13 μήνες. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει στο δείγμα ποια είναι η επιφάνεια και ποιο είναι το βάθος όταν θα γίνει η ανάλυση. Μα αυτό θέλαμε εμείς. Άρα το δείγμα είναι άχρηστο. Κάναμε λοιπόν το αίτημα, τα εξηγήσαμε όλα αυτά και ξαναζητάμε να ξαναγίνει δειγματισμό με το σωστό τρόπο. Άρα, κύριε Κοκοτσάκη, ένα κοντέινερ, λέτε, το OCCL, να σας πούν πού είναι, να πούν πού είναι, αν υπάρχει, και υπάρχει και θέμα με δεύτερο. Έχουμε αποδείξει, νομίζω, στην επικαιροποιημένη έκθεση, να σημειώσω εδώ, ναι, ότι αυτή η έκθεση είναι έκθεση αποδείξεων. Δεν είναι έκθεση ούτε εντυπώσεων, ούτε είμαι σίγουρος ότι ούτε ο τύπος, αλλά κυρίως αυτοί οι εντολείς μας δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς κρατάμε στα χέρια μας. Είσαι 30 συμπεράσματα που είναι 30 καυτά αποδεικτικά στοιχεία. Εμείς εκεί λοιπόν φανερά λέμε ότι αναζητούμε ένα κοντέινερ διαστάσεως 3x4, 3x6, 3x8, και οι τρεις διαστάσεις μας ικανοποιούν και στο πλάτος και στο ύψος για να έχουν το περιεχόμενο των 12-15 τόνων που ψάχνουμε, που απόδειξη έκανε ο κύριος Δούβρας από την Αγγλία, ότι αποδεδειγμένα πλέον λόγω της πυρόσφαιρας, και μην ανησυχούν οι ανησυχούντες, το έχουμε διασταυρώσει και γι' αυτό καλέσαμε και την επιστημονική κοινότητα να τοποθετηθεί. Και να σας πω και μια είδηση. Πολλοί από την επιστημονική κοινότητα, όχι δημόσια, αλλά αν χρειαστεί θα το κάνουν, επικοινώνησαν μαζί μας και επιβεβαίωσαν όλα αυτά τα οποία τους ζητάμε όσον αφορά τους υδρογονάνθρακες και τα κοντέινερ. Το κοντέινερ λοιπόν αυτό διελύθη. Έγινε κομματάκι. Αυτά τα κομματάκια αυτά. Μάλιστα. Θέλω να πω πάντως ότι οι εκθέσεις που ποικίλουν έρχονται και από άλλες πλευρές. Σε ένα πράγμα συμφωνούν με αυτό που έχετε πρωτοπεί. Για ξυλόλιο, τολουόλιο, όλοι τώρα συμφωνούν. Στην αρχή δεν συμφωνούσαν. Όλοι αποκλείσαν το έλαιο της σιλικόνης και έχουμε πάει στο τι μετέφερε και για ποιον μετέφερε, πρέπει να μάθουμε κάποια στιγμή, η εμπορική. Πάω στο δεύτερο τώρα κομμάτι. Αυτό είναι το ένα τμήμα. Το δεύτερο υπόμνημα, το οποίο είναι αυτό που έπαιξε στα κεντρικά μέσα ενημέρωση χθες το βράδυ, είναι μία απάντηση έκθεση του καθηγητή και συνεργάτη σας του κυρίου Παπαδάκη από το Χιούστον, ο οποίος αναλύει τα υπάρχοντα έγγραφα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών περί του συνολικού αριθμού νεκρών και αγνοουμένων στο δυστύχημα των Τεμπών.
στο απαντητικό αυτό κείμενο του κυρίου Παπαδάκη ενσωματώνονται τα στοιχεία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και έγγραφα της πυροσβεστικής. Και το μεγάλο ερώτημα εδώ είναι αν όντως υπάρχουν και ορφανά DNA. Θα το πω έτσι απλά, λαϊκά το λέω. Καταλαβαίνετε όμως εσείς που το ψάχνετε τόσο καιρό, τι εννοώ. Υπάρχουν παραπανήσια, διασταύρωτα, ορφανά, μη διεκδικήσιμα στοιχεία DNA. Τι υπάρχει στην ουσία εδώ? Και εδώ πρέπει να ενημερώσουμε τους ακροατές σας το εξής. Όλοι αυτοί είχαμε πάρα πολύ καιρό την απορία, διότι είχαν βγει στα μέσα ενημέρωσης, είχε βγει πολλές φορές ο αριθμός 85. Εμείς όμως στη δικογραφία που είχαμε, δεν βλέπαμε τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν μπορούσαμε να βρούμε τίποτα. Μετά λοιπόν την έρευνα της ομάδας Ανούμπης στη καινούργια θέση στο οικόπεδο λεγόμενου Παντρεμένου, έφτασε η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάς. Έφτασε στα χέρια μας που μιλούσε για την ταυτοποίηση ενός δείγματος με ένα αείμνηστο συμπατριώτη μας που ήταν μέσα στους 56 νεκρούς. Και άφηνε και ένα ύποπτο θύμα, ένα ύποπτο δείγμα μάλλον, στο οποίο δεν μπόρεσε να ταυτοποιήσει κλπ. Τότε λοιπόν εμείς έπρεπε να αναζητήσουμε την υπόλοιπη αλληλογραφία, διότι το ίδιο έγγραφο έλεγε σύμφωνα με την συνέχεια της παραπάνω σχετικής. Αναζητήσαμε λοιπόν από την κύρια ανάκριση και πήραμε το αντίγραφα των εκθέσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Μα ένας οποιοσδήποτε αδαής, όχι σαν και εμένα, που είμαι εντελώς αδαής, πυροσβέστης, είμαι γιατρός, όταν τα διάβασα σε συνδυασμό της ένα δελτίο παροχής υπηρεσιών της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και από εκεί ξεκίνησε. Δελτίο παροχής υπηρεσιών της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ναι. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι η πυροσβεστική υπηρεσία δεν έχει ιατροδικαστικές γνώσεις. Ναι. Προφανώς όταν το έγραψε διότι το έλαβε από κάπου για να είναι και επιστημονικά τεκμηριωμένο. Λέει λοιπόν το εξής. Εγώ κατά τα στάδια των ερευνών μου, και τα έχει 1, 2, 3, πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα, βρήκα αυτά τα ανθρώπινα, τους σωρούς ανθρώπων και τα ανθρώπινα μέλη. Από 109 δείγματα. Τους έχει λοιπόν, για να το πω στα ελληνικά, τον αριθμό κωδικού ΠΜΗ. Το ΠΜΗ δεν είναι πυροσβεστικός όρος, κύριε Σαχίνη. 35 χρόνια έκανα στο πυροσβεστικό σώμα. Είναι ιατροδικαστικός όρος, και για τους ακροατές σας είναι αυτό το οποίο είναι στα ρολόγια μας. Το προμεσημβρίας και το μετάμεσημβρίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το μεταθάνατον. Το ΠΜΗ σημαίνει μεταθάνατον. Άρα εδώ ιατροδικαστικά βεβαιώνεται ότι έχουμε 109 ανθρώπινα δείγματα σωρών ή μελών, τα οποία είναι μεταθάνατα. Αυτά λοιπόν λέει η πυροσβεστική ότι παρέδωσε. 109, μισό λεπτό για να μην μπερδευτεί ο κόσμος. 109, όχι νεκρών, σύνολο 109 νεκρέ, 109 δείγματα συνολικά. Μάλιστα. Σωστά. Πάμε παρακάτω. Στη συνέχεια λοιπόν υπάρχει η αλληλογραφία, στην οποία βλέπουμε ότι τα 109 γίνονται 85 με τον ίδιο χαρακτηρισμό. ΠΜΗ. Τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ, δεν το εξηγεί. Και αυτά είναι τα ερωτήματα. Αυτό που προφανώς συνάγεται είναι ότι από τα 109 μέχρι τα 85 υπήρξαν πολλαπλότητες. Ι1, Ι2, Ι3. Δηλαδή σε ένα σώμα ή σε ένα τμήμα σώματος αντιστοιχούν περισσότερα του ενός δείγματος. Και έτσι κατεβήκαμε στο 85. Από το 85, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται η αγνοούμενη, γιατί για την αγνοούμενη δεν έχει βρεθεί ανθρώπινο δείγμα. Από τους 85 όμως έχουμε 56 ταυτοποιήσεις. Και για τις οποίες ταυτοποιήσεις βγαίνει στη συνέχεια και λέει αντιστοιχούν σε αυτά τα πρόσωπα. Μένει λοιπόν μια απορία. Οι υπόλοιποι από το 56 συν 1 που είναι η αγνοούμενη, αλλά δεν έχουμε δείγμα, μέχρι το 85, τι είναι ακριβώς? Είναι πολλαπλότητες, είναι διπλά, δηλαδή αυτά που λέει ο κύριος καθηγητής. Δεν μας απαντάνε. Αυτό ακριβώς. Εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε όλοι. Ότι αν ήταν πολλαπλότητες, όπως έγινε το 109-85, θα γινόταν 56. Από τη στιγμή που δεν έγινε, άρα είναι έτσι. Όχι, εγώ δεν μπορώ να το πω. Βάζομαι τα ερωτήματα, τα οποία ερωτήματα τα θέτουμε στον κύριο Ανακριτή, και ο κύριος Ανακριτής οφείλει να το ερευνήσει και να πάρουμε επιτέλους μία απάντηση για τον αριθμό των νεκρών. Δηλαδή, αν αυτά τα 50, τα 85 είναι
ανεξάρτητα DNA ή είναι πολλαπλά DNA. Θέλω να διαβάσω λίγο για να μην έχουμε παρανοήσεις. Λέει ο κύριος Παπαδάκης, από αυτό που δημοσιοποιήθηκε χθες και παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή, συνάγουμε το συμπέρασμα ότι καταρχήν έχουμε 85 διαφορετικές ορούς μέλη που αντιστοιχούν σε 109 περισυλλογές ανθρώπινων μελών από τον τόπο του ατυχήματος έως και τις 4 Μαρτίου του 2023. Σε κάθε μία από αυτές τις ορούς αντιστοιχεί δείγμα γενετικού υλικού. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν περισσότερα θύματα από 57, θα πρέπει 28 από τα δείγματα DNA ΠΜ1, ΠΜ85 να είναι διπλά η αρρύθμιση. Εγείρεται λοιπόν το ερώτημα κατά πόσο έχει εξεταστεί η διαφορετικότητα αυτών των 85 δειγμάτων γενετικού υλικού μεταξύ τους. Με το δεδομένο ότι έχουμε μόνο τμήματα του γονιδιώματος των θυμάτων, θα πρέπει να υπολογιστεί πιθανότητα ταυτότητας ανά δύο μεταξύ τους αυτών των 85 δειγμάτων, ώστε να μπορέσουμε μαθηματικά να καταλήξουμε στον πραγματικό αριθμό των νεκρών. Το ότι διατηρείται η αρρύθμιση 1 έως 85 αποτελεί ένδειξη ή αφήνει να υπονοηθεί ότι υπάρχουν 85 διαφορετικά DNA ανθρώπινων θυμάτων και όχι 57 όπως είναι η επίσημη θέση των αρχών. Υπό το πρίσμα αυτό λοιπόν ζητάει να απαντηθούν ερωτήματα και καταλήγει σε κάποιες διαπιστώσεις. Οι διαπιστώσεις αυτές λένε ότι δεν έχει αλλάξει η αρρύθμιση από 1 ως 85 ενώ μιλάνε για 57. Άρα υπάρχει μία διαφορά. Ερώτηση εσάς κύριε Κοκοτσάκη. Αν δεν είναι διπλά, δηλαδή δεν είναι μέσα στους 57 κάποια νου, δεύτερο, τρίτο τμήμα. Ερώτηση. Καλά. 15 μήνες μετά κανείς δεν τους αναζήτησε αυτούς να έρθει να δώσει DNA να γίνει διασταύρωση. Είναι δυνατόν. Μοιάζει λίγο παράλογο. Με συγχωρείτε. Εγώ θα απαντήσω ως ένας οποιοδήποτε ακροατής σας. Κοιτάξτε. Ένας θα πει ότι ξέρεις, αναγνωρίστηκαν όσοι αναζήτησαν. Και επιπλέον ένας που αναζήτησε ένα άτομο και το άτομο αυτό δεν βρέθηκε δείγμα. Δεν βρέθηκε ούτε ιστός ούτε τίποτα. Και από την ώρα που είναι διαπιστωμένο πλέον ότι ένας συμπολίτης μας εξαϊλώθηκε κυριολεκτικά, δεν βρέθηκε, εκτός και αν είναι κάπου πεταμένα τα δείγματά του και δεν μπορέσαμε να τα βρούμε ακόμα, για ποιο πιθανό δεν μπορεί να συνέβη και σε άλλους αυτό. Αφού συνέβη και σε ένα, στατιστικά θα μπορούσε να συμβεί και σε περισσότερους. Τώρα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, γιατί δεν αναζητήθηκαν. Αυτό ας το ψάξουν αυτοί που πρέπει να το ψάχνουν. Συνήθως, λέω τώρα πάλι ως υπόθεση εργασίας που όταν δεν έχεις απόδειξη εγώ αποφεύγω να κάνω εκτιμήσεις, αλλά να το πω ως πολίτης. Μα αν δεν κάνω λάθος και πάρα πολύ στην καριέρα μου εθάψαμε αλλοδαπούς και δεν τους είχε αναζητήσει κανείς. Και τους βάλαμε στα αζήτητα, στα νεκροταφεία. Λέω έτσι μια εκτίμηση. Δεν μπορώ να Άρα ξέρω. Κύριε Κοκοτσάκη, ζητάτε στην ουσία από τον εφέτη ανακριτή να διευκρινιστεί γιατί υπάρχει η αρρύθμιση από 1 ως 85 όταν επισήμως μιλάμε για 57-56 συν τη μία αγνοούμενη. 57 όμως. Των οποίων οι 56 είναι αντιστοιχισμένοι με τα DNA των συγγενών τους και ξέρουμε αυτό. Ποιοι είναι, μάλιστα. Λέτε από εκεί και πέρα. Τα υπόλοιπα 28 είναι δικά τους διπλά, τριπλά. Ή εδώ, αφού διατηρείται την αρρύθμιση χωρίς άλλη εξήγηση, είναι 28+. Εδώ εγείρεται το ίδιο ερώτημα και η εκτίμηση που κάνει ο κύριος Παπαδάκης. Εάν ήταν μέσα λοιπόν αυτοί στους 56, για ποιο λόγο να κάνουν αρρύθμιση μέχρι το 85, θα κάναν μέχρι το 56. Δεν μου λέτε, σε αυτά τα 56 που έχουν ταυτοποιηθεί, υπάρχει δίπλα εξήγηση ότι έχουν 1, 2, 3, 4 στοιχεία το καθένα, ας πούμε. Όχι. Όλα αυτά τα στοιχεία, κοιτάξτε, ο κύριος Παπαδάκης είναι γνωσμένος κύριος καθηγητής και όσοι προσπαθούν τρολάροντάς τον, όπως και ο κύριος Ντούρβας να τους αποδομήσουν, κάνουν λάθος. Πριν οποιαδήποτε ενέργειά του, τα πάει εκεί που πρέπει να τα πάει και δεν θα έλεγα ότι τα σχόλια στο εξωτερικό για τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε είναι καλά και μας περιποιούν τιμή. Θα έπρεπε όλες αυτές οι απαντήσεις να υπάρχουν ήδη στη δικογραφία και να μην υπάρχει να εγείρεται 13 μήνες μετά αυτό Μάλιστα. το ερώτημα, το οποίο είναι κολοσσιαίο. Άρα λέτε το πιο απλό, 13 μήνες μετά στη δικογραφία να αλλάξει η αρρύθμιση. Να μην είναι 1,85, να είναι 1,57. Δεν συνέβη αυτό όμως, έμεινε 1,85. Αν όμως. Είναι με την πραγματικότητα. Τα δείγματα είναι τόσα. Τόση είναι και η αντιστοιχεία τους. Είναι DNA που ανήκουν σε αυτά τα. Ή είναι ανεξάρτητα DNA. Το απλό ερώτημα. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν μπορεί 13 μήνες να υπάρχει αυτό το ερώτημα και να ψάχνουμε όλοι πώς ήταν τελικά τα θύματα.
Ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πλέον σοβαρό θέμα, δεν είναι απλό. Δηλαδή έχουμε 28 που δεν ξέρουμε αν ανήκουν στους 57 ή αν είναι επιπλέον και δεν κουνιέται φυλό. Α, δεν ξέρω αν κουνιέται ή αν δεν κουνιέται φυλό. Πάντως είπα στην αρχή ότι εμείς ως ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες δεν υπακούμε είτε υπαγόμαστε σε σκοπιμότητες. Δεν έχουμε σκοπό ούτε σε εκλογές να παρέμβουμε ούτε τίποτα. Δώσαμε αυτά που έπρεπε να δώσουμε στους εντολείς μας και από εκεί και πέρα οι εντολείς μας θα πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Κύριε Κοκοτσάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, χωρίς φόβο, με πολύ πάθος, αλλά και με πολύ ένταση και με σαφήνεια αυτόν που όρισε για τα δύο υπομνήματα. Ακούσατε πώς έχει το θέμα. Και ονόητο.